Όχι! Εάν δεν προσευχηθείς, αδερφέ μου, και αν δεν νηστέψεις και λες δεν με ενδιαφέρει, δεν ταράζει ο κακός, γιατί το είπε ο Θεός. Εκείνος που τα γνωρίζει όλα, ξέρει τις πανουργίες του και λέγει ότι το γένος τούτο του διαβόλου, λέει, εν ουδενή εξέρχεται. Σου το δίδει καθαρόν ο Θεός. Δεν φεύγει με κανένα τρόπο, λέει. Είμαι μόνον εν προσευχή και νηστεία. Άρα έχουμε δύο εντολές εδώ. Είπαμε δύο προηγουμένως, την εξομολόγηση και την πίστη, και πάμε σε μία άλλη εντολή του Θεού. Ο Θεός είπε, για να φύγει ο διάβολος χρειάζεται ένας τρόπος. Αντίστητε, λέγει, το διαβόλο και φεύξετε αφήμα. Τι σημαίνει αντίστητε, αντισταθείτε δηλαδή. Σου λέγει ο διάβολος, εσύ θα αρνηθείς αυτό που σου λέει ο διάβολος. Παράδειγμα, είπε ο Θεός ότι όποιος θέλει να είναι φίλος του κόσμου, λέγει, είναι εχθρός δικός μου. Δηλαδή γίνεται αυτομάτως εχθρός του Θεού και αλίμονός σου εάν τα βάλεις με το Θεό. Εάν γίνεις φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίστασαι. Ο κόσμος, ποιος είναι ο κόσμος που λέγει εδώ το Ευαγγέλιο? Τόσο κόσμος που έχουμε δίπλα μας, δεν είναι αυτός. Δεν θα γίνουμε εμείς άνθρωποι και να μισούμε τον κόσμο. Τον κόσμο πρέπει να τον αγαπούμε με όλη μας την ψυχή. Ο κόσμος εδώ που λέγει η Αγία Γραφή ονομάζεται η μόδα η θεοκατάρατος. Μόδα. Όταν ο διάβολος ανοίξει το στόμα του και δώσει ένα σύνθημα στον κόσμο, βλέπετε, φανταστείτε, μια ολόκληρη οικουμένη να πέφτει πίσω του. Δεν είναι ο διάβολος που είπε να φορέσει η γυναίκα τα ρούχα του άνδρος? Το είπε ο Θεός. Ο Θεός λέει, δεν μπορώ να σε δω να φορέσεις τα ρούχα του άνδρος. Σε συχαίνομαι, λέγει, βδέλυγμα Κύριο το Θεό. Άρα ο Θεός δεν σου είπε να κάνεις αυτό. Σου το είπε η μόδα, ο διάβολος δηλαδή. Προσέξτε, κοιτάξτε με τη διάνοια σας ολόκληρον την οικουμένη. Ποιος το έφυγε? Ποιος είναι εκείνος που εγλίτωσε? Έχει καμιά γυναίκα που δεν την εμόλυνε ο διάβολος? Σ' όλες τις γυναίκες δεν εφόρεσε το παντελόνι? Άκουσες ποιος είναι ο κόσμος? Η μόδα. Τι είπε τώρα η μόδα? Να γυμνωθεί η γυναίκα και να περπατεί στους δρόμους. Είδατε τα παιδάκια μας? Τα έχετε δει τα παιδιά μας? Τις κόρες αυτές οι οποίες αύριο θα γίνουν μητέρες και θα κρατήσουν το αιώνιο όνομα της Ελλάδος. Τις είδατε πως είναι? Προσέξατε τι δημιούργησε ο διάβολος όταν εμπήκε στο μυαλό του πρώτου? Ποιος ήταν αυτός ο πρώτος? Εσείς θα τον έβρετε. Εκείνος που είπε να καταργηθεί το γυμνάσιο και να ενωθούν τα αγόρια με τα κορίτσια. Ξέρετε ποιος ήταν αυτός ο διάβολος? Ο διάβολος της κολάσεως. Σε ποιον εμπήκε πρώτα και άνοιξε το στόμα του και είπε αυτό? Δεν θα έχει ανάπαυση στον Θεό. Εάν δεν μετανοήσει αυτός ο αθεόφοβος, δεν θα έχει ανάπαυση. Ποιος είναι αυτός που το είπε? Ο κάθε ένας από εμάς θα τον έβρει. Έβαλαν τα κοριτσάκια κοντά στα αγοράκια. Δυο καμίνια ολόκληρα. Το λοιπόν, πέστε μου σας παρακαλώ, γνωρίζετε ότι
Οι περισσότερες εχτρώσεις στην Ελλάδα γίνονται από τότε που είπαν αυτό το πράγμα. Ξέρετε ότι από τότε που εφήρμοσαν αυτό το πράγμα, ότι δεν υπάρχει αγνό παιδί, σπανίως να δεις ένα αγνό παιδάκι να έχει την τιμή του, είτε αγόρι είτε κορίτσι. Δεν είναι δυνατόν ποτέ, παιδάκι μου, να βάζεις το σπίρτο κοντά στο μπαρούτι. Θα ανατιναχτεί και θα αφανιστεί τους τόπους. Και όμως έγινε αυτό το κακό στην Ελλάδα μας. Πηγαίνετε να το φέρετε πίσω. Η μόδα, φτάνει το ότι είπε η μόδα. Ενώθησαν τα πάντα, καταργήθησαν τα πάντα. Οι φύσεις άλλαξαν πορεία. Η αρμονία της φύσεως άλλαξε πορεία. Κοιτάξτε να δείτε τα ζώα, ότι διαφέρει το αρσενικό από το θηλυκό. Το έχετε προσέξει? Προσέξατε ότι τα πουλάκια που πετούν, υπάρχει διαφορετικό χρώμα στο αρσενικό και διαφορετικό στο θηλυκό? Προσέξατε ότι οτιδήποτε υπάρχει πάνω στη γη ξεχωρίζει το αρσενικό από το θηλυκό? Και έλατε στον άνθρωπο, ο οποίος έχει μυαλό. Τα έβαλε και τα δυο και δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιος είναι ο άντρας και ποιος είναι η γυναίκα. Περπατούν δυο στο δρόμο. Εσύ πηγαίνεις πίσω. Βλέπεις δύο αγκαλιασμένους και φορούν και δύο παντελόνια. Και οι δύο μαλλιά και οι δύο σκουλαρίκια, και διαρωτάσαι και λες, είναι δύο άντρες που είναι αγκαλιασμένοι ή είναι δύο γυναίκες που είναι αγκαλιασμένες? Δεν γνωρίζεις. Δεν γνωρίζεις. Διαρωτάσαι και δεν μπορεί να ξεχωρίζεις τον άντρα από τη γυναίκα. Πού να πάμε μετά? Πού να προχωρήσουμε? Αντίστετε το διαβόλο και φέξετε αφημών. Όποιος θέλει να είναι φίλος της μόδας είναι εχθρός του Θεού. Και βλέπετε ότι στους γάμους και στις βαφτίσεις και την Κυριακή της Θείας και Ιεράς Λειτουργίας, μυστήρια είναι και τα τρία.